πάρτι. Εγώ οφείλω να τους πω ότι επειδή τα χρόνια περνάνε και τους γνωρίζουμε και γνωριζόμαστε εδώ και μεταξύ μας. Από τράπεζα, θέλετε να το σηκώσω το τηλέφωνο? Όχι. Κάνουμε πλάκα. Τι να στεναχωρηθείτε πριν. Λοιπόν, παίρνουν τώρα τέτοια ώρα, παίρνουν από τράπεζα. Εντάξει, είναι το call center. Λέγεται. Λέγεται. Καλημέρα. Θα σου πω να πεις τα στοιχεία σου και δεν σε συμφέρει. Δεν σας κατάλαβα. Τι είπατε? Θα μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο Δημοσθένη Βερίκιο. Δεν είναι εδώ ο Δημοσθένης Βερίκιος. Δεν επιτρέπεται. Βερίκιος. Δεν επιτρέπεται. Τι δεν επιτρέπεται? Ποιος το λέει, πάλι Αλέξη? Δεν σας άκουσα. Ορίστε, τι δεν με ακούσατε? Τι θέλετε, κυρία μου? Ποια είστε εσείς? Δεν είναι εκεί, μου είπατε. Τι θέλετε, λέω, ποια είστε εσείς? Μου είπατε δεν είναι εκεί. Όχι, δεν σας είπα δεν είμαι εκεί. Σας είπα ποια είστε και τι ζητάτε. Έχω καλέσει για τον ίδιο, οπότε θα πρέπει να μιλήσω με τον ίδιο. Από πού είσαστε, κυρία μου, που τον ενοχλείτε τώρα το πρωί? Από τη Θεσσαλονίκη. Είναι τραγουδιστής. Ο κύριος Δημοσθένης Βερίκιος είναι τραγουδιστής. Η ώρα είναι 9:30. Θα ξέρω κάποια άλλη στιγμή. Ναι, γιατί με ενοχλήσατε όμως τέτοια ώρα, μπορείτε να μου πείτε? Είστε ο ίδιος. Μπορείτε να μου πείτε γιατί ενοχλήσατε τέτοια ώρα, καλέσατε αυτό το τηλέφωνο? Όπως σας είπα, έχω καλέσει για τον ίδιο. Έτσι, είστε ο ίδιος. Όχι, τι σημασία έχει αυτό? Έχω καλέσει για μια υπόθεση του ίδιου και θα πρέπει να μιλήσω. Υπόθεση? Με τον τι υπόθεση είστε, δηλαδή? Τι λοιπόν, τι να υπόθεση? Πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, είμαι το αφεντικό του. Μάλιστα. Οπότε θα προσπαθήσω να βρω τον ίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί ποια είναι αυτή η κυρία που τον ζητάει? Σε κατάλαβες. Γιατί θέλω για να τον απολύσω, εάν δεν είναι καλός άνθρωπος. Μάλιστα. Έχω καλέσει, όπως σας είπα, για προσωπική. Τι προσωπική υπόθεση έχει? Για τα ξενοπερπατήματά σου, τα νυχτοπερπατήματά σου. Για τον τελευταίο δίσκο. Μην είσαστε θρασίτα, την κυρία μου. Άστι, βρε, την έγραψε κάτι. Άκου να δεις. Και αυτή η δουλειά κάνει. Έχουν δώσει κάτι τηλέφωνο. Δεν έχει προσωπικά μαζί σου. Αυτό, καλή μου φίλη. Α, καλέ, μιλάει ακόμα. Κλείστε να. Αυτό, καλή μου κύριε. Καλή μου φίλη, αυτό τραβάει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Γιατί όλοι το έκανα το τώρα? Αυτό τραβάει ο κάθε Έλληνας, ο απλός Έλληνας πολίτης. Όταν λοιπόν ο απλός Έλληνας πολίτης βλέπει από τη μια... Τα τηλέφωνα να χτυπάνε και από την άλλη τα Παρίσια, τρελαίνεται. Τα Παρίσια, τα τηλέφωνα και από την άλλη, όπως σας έλεγα, να ονειρεύονται, να ακούνε εξοπλισμούς και να ονειρεύονται κάποιοι πάρτι και να πλακώνονται οι υποκατασκευαστές μεταξύ τους, θα τους πάρει ο διάλος και θα τους σηκώσει όλους μαζί. Αυτό λέει.